Καλή σας μέρα, κυρία Αγαπητού. Καλημέρα σας, στήριξε της. Μα τι έγινε, καλέ, στη Λεμεσό. Είχαμε μεθυσμένους, τι είχαμε άλλον, είχαμε χίλια δυο. Ναι, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, τα μέλη μας σε μια προσπάθεια για την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και για την ασφαλή αστυνόμευση της πόλης, είχαν προβεί αρκετούς ελέγχους και έγιναν καταγγελίες. Συγκεκριμένα, είχαν γίνει 388 ανακοπές οχημάτων και έλεγχος 489 προσώπων. Έγιναν 288 ελέγχοι για αλκοόλ και εντοπίστηκαν 36 οδηγοί να οδηγούν πέραν του κανονικού ορίου αλκοόλ στο σώμα τους και έγιναν καταγγελίες. Επίσης, είχαν κατασχεθεί 8 οχήματα τα οποία δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα, ενώ έγιναν άλλες 136 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα. Έγινε μια σύλληψη για έναν άλλο δαπών, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο τάγμα της Δημοκρατίας. Ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας είχαμε και πεζά περίπολα σε πολυσύχναστες περιοχές όπου υπάρχει κόσμος, όπως στην Οδό Εξαρτησία, στην Επίχωση, στη Μαρίνα, στο Κάστρο, σε μια προσπάθεια όντως ώστε το κοινό, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες του Σαββατοκυριακού που υπάρχει και περισσότερη κίνηση, να είναι εντονότερη η παρουσία της αστυνομίας στα διάφορα σημεία και να νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια. Αυτή η επίθεση σε αστυνομικό τι ήτανε? Ναι, τα ξημερώματα γύρω στις 1, ενώ μέλη μας βρίσκονταν για έλεγχο στην λεωφόρο Franklin Roosevelt. Εκεί υπήρχε μια ομάδα από 5 πρόσωπα τα οποία προκαλούσαν οχληρία. Τους έγιναν αρχικά συστάσεις και τους υποδείχθηκε ότι η διαστροφή ήταν αυτό το μέλλον μας. Αυτοί δεν συμμορφώθηκαν. Ένας εξ αυτών ηλικίας 23 ετών επιτέθηκε σε μέλος της αστυνομίας και με την βοήθεια και των υπολείπων, έγινε καταρτωτή να κινητοποιηθεί και να συλληφθεί. Αναμένεται σήμερα η υπόθεση αυτή να καταχωρηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Μάλιστα. Με αλκοόλ, ναρκωτικά, έχουν γίνει έλεγχοι? Υπήρχαν και υποθέσεις από την ΙΚΑΝ, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών και πρόσωπα που έχουν συλληφθεί, αλλά αυτά τα χειρίζεται η ΙΚΑΝ. Ναι. Όχι για την επίθεση. Επίθεση των αστυνομικών φαίνεται να ήταν κάτω από την επίρρεια, αλλά αυτό θα διερευνάται από τον τομικό σταθμό. Όμως αυτό που θα καταχωρηθεί σήμερα είναι για το αδίκημα της επίθεσης. Της επίθεσης. Μάλιστα, το κατανοητό. Ευχαριστώ. Ελπίζω με καλύτερη εβδομάδα, κύριε Κυριάκο μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.